Team Akcja Demokracja. Σε θέσεις μάχης βρίσκονται οι δικαστές και η αντιπολίτευση στην Πολωνία κατά της υπερσυντηρητικής κυβέρνησης του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη. Το νομοσχέδιο που εισήγαγε η κυβέρνηση θεωρείται προσπάθεια επιβολής κυρώσεων αλλά και απόλυσης των δικαστών που αμφισβητούν την νομιμότητα των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει κύμα διαμαρτυρία σε όλη τη χώρα. Οι δικαστές κατηγορούνται ότι έχουν διαπράξει εγκλήματα, αλλά μόνο επειδή είναι γενναίοι, επειδή τολμούν να λάβουν αποφάσεις βάσει του νόμου, του συντάγματος, των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνείδησής τους. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η μεταρρύθμιση προσπαθεί να λύσει αυτό που αποκαλεί χάος στο νομικό σύστημα, που απορρέει από πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο νόμος προφυλάσσει το δημοκρατικό κράτος δικαίου που αντιτίθεται στην εξουσία των δικαστηρίων και προσπαθεί να μπει από την πίσω πόρτα, προκαλώντας χάος, αναρχία και ανομία. Η επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με τη δημιουργία ενός πειθαρχικού τμήματος για τους δικαστές στην Πολωνία. Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι είναι ένας τρόπος να συγγύσουν οι δικαστές. Σήμερα συζητάμε τον νόμο ο οποίος θα θάψει για πάντα τον διαχωρισμό των εξουσιών στην Πολωνία και κυρίως τις θεμελιώδεις αρχές του δυτικού πολιτισμού. Εάν εγκριθεί ο νόμος, θα οδηγήσει την Πολωνία σε μετοπική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προειδοποιεί τη Βαρσοβία ότι αποδυναμώνει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.